παντού, σάτυρα, ρε! Το πώς τι γράφει, αυτό παιδιά. Σε πρόδωσα, αυτέ μου, και σου υπόσχομαι να μην στο επιτρέψω ξανά. Να μην το επιτρέψω να δείχνει ουσιαστικά ότι δεν είναι κάτι που το έκανε ελαφρά στην καρδία. Εντάξει, το σε πρόδωσα, αυτέ μου είναι βαρύ. Να είναι καλά η Δήμητρα, παιδιά, και πάμε παρακάτω. Και επαναλαμβάνω, πολλές φορές καλύτερα να γίνεται έτσι από το να γίνει. Φυσικά, να γίνεται έτσι. Να υπάρχουν προβλήματα και να. Να βάλω τη Δήμητρα στους close friends, που θέλω να πετάξω. Να τη βάλω να τα βλέπει και αυτή, γιατί είμαστε στο ίδιο mood. Κορίτσια, όταν αυτή είναι κάτι χρόνια. Να γίνει και θα είναι, πάει μόνο, θα πάει μόνο του. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι κάτι αρχίζει... Είδαμε πάνε μόνα τους. Δεν ξέρω, ωραίο, τελειώνει με πόνο. Πάτια, αν θες να το κάνεις εσύ. Όχι, με χαρά. Όχι, δεν θέλω, θέλω. Μόλις χωρίσα, θα πω για να τα σπάσω. Μόλις χωρίσα, θα πίνω να γιορτάσω. Ακούστε τώρα, το τέλος του βίντεο εγώ δεν το άκουσα, γιατί ήθελα να χορέψω. Υπόθηκε κάτι που πρέπει να σχολιάσω, γιατί στο προηγούμενο θέλω να κάνω... Α, χώρισε η Δήμητρα. Δεν με έχει close friends. Ποιος? Α, γιατί η Αλεξανδράκη με έχει, δεν έχω παράπονο, είμαστε μια χαρά. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί δεν το έχω καλά. Τελεία, δεν ήταν η κοπέλα, δεν παντρευόταν, δεν είχε... Δεν είδαμε μαγαζί, σπίτι. Τι μας είχε δείξει? Είχε δείξει πολλά. Αλλά ναι, και παντρευότανε. Α, και δεν παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε. Μπράβο. Α, χώρισε. Το χάσα όλο αυτό το. Της έμεινε όμως το μόνο. Πέτρο. Πέτρο. Χωρίς να ξέρεις ότι ποτέ δεν είμαι αδιάκριτος. Ναι. Τίποτα καινούργιο στη ζωή μας, έτσι καμιά σχέση, καν αυτό, τίποτα έτσι να αλλάξει. Μέσα με την τηλεόραση, μέσα με την Γκόλφο. Να δει και ένα. Να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα. Δηλαδή μεγάλωσες. Τώρα αυτό δεν λέγαμε προηγουμένως, ότι τα θηλυκά οριμάζουν και τα αισθητικά. Ακόμα τις ειδήσεις δεν τις κάνεις. Εντάξει, τα σκυλιά, τα ζώα έχουν μια άλλη. Είναι αλλιώς ρε. Έχεις πληγωθεί πολύ. Δεν τα έχουμε ξαναπεί αν έχω πληγωθεί. Από τότε που έχουμε να τα πούμε, δεν έχει περάσει και τίποτα. Δεν έχω ξαναπληγωθεί δηλαδή επιπλέον. Ναι. Στο λέω δηλαδή τα ίδια βαρετά. Τα ίδια βαρετά. Δεν μπορώ να το πω αφού είναι εσάς. Ελεύθερη, ωραία, τι θέλεις. Ωραία, και είσαι στο Σύρια. Καλά, είναι όλα πιτσιρίκια. Έχουμε πολύ ωραία. Δεν ξέρω, δεν έχεις περάσει τα πιτσιρίκια. Δεν θέλω τα πιτσιρίκια. Γιατί κοίτα τώρα, έχω το πιτσιρίκι που είναι κάπως ανώριμο και το δικαιολογεί η ηλικία του και έχω και εσένα που είσαι πιο μεγάλος από το πιτσιρίκι και είσαι και πάλι δεν ανώριμο. Το δικαιολογεί. Δηλαδή, θέλω να πω να μπλέξω με το πιτσιρίκι που είναι πιο ανώριμο από σένα που είσαι ένας άνθρωπος ηλικίας μου και που είσαι ανώριμος. Εγώ είμαι ανώριμος. Είσαι ανώριμος. Ο νέος ή ωραίος, μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. Μπράβο στο Λάμπη Λιβιεράτο. Στο Θάνο. Να σας πω κάτι. Ναι. Το αναλύσανε πολύ. Γιατί την ρωτούσε για τα προσωπικά της. Ναι. Ενώ την περίμενε και είχαν παίξει κουτσό. Ναι. Δεν ήταν μία από αυτές τις καλεσμένες που πήγε καθώς την περιμένανε που είχε κάνει την προπόνηση. Χθες δεν παίξαν, τι κρίμα. Εν πάση περιπτώσει τώρα, την πίεση ικανοποιητικά να πει κάποιος. Δεν θέλει η κοπέλα. Και επίσης και μέσα από τη δουλειά δεν είναι και ωραίο να βρίσκεις παιδιά κόσμο. Απευθύνομαι σε όλους τους πρώην μου εδώ. Όχι, ενώ δεν είναι ωραίο. Γιατί μετά, άμα χαλάσει κάτι και πρέπει να βρίσκεστε, είναι λάθος. Και μετά γίνεται προσωπική. Γιατί τη είπε για το γύρισμα, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό κι εγώ. Μπράβο. Γι' αυτό κι εγώ έχω σχέση με τον σύζυγο της αρχισυντάκτριάς μου. Δεν είμαστε στην ίδια δουλειά. Κάνουμε τη ζωή μας. Να σου δείξω κάτι από το μακρινό διάστημα. Λοιπόν, α, από το κοντινό. Τους πυλώνες της δημιουργίας είναι η αρχή της ύπαρξής μας. Αυτή η εικόνα έχει ταξιδέψει 13 δισεκατομμύρια χρόνια για να έρθει εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν ταξιδεύει μέσα στο χρονοχώρο και δημιουργεί τα νέα αστέρια. Έτσι και τους νέους πλανήτες. Έτσι δημιουργήθηκε και η Γη. Έχεις δει κανένα όραμα το βράδυ, ξύπνησες κάπως περίεργα? Γιατί μας τα λες αυτά? Θα πάμε σε άλλα θέματα ή... Θέλω να πω και κάτι άλλο. Είναι αφιερωμένη σήμερα στη δημιουργία της Γης εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι αν έχετε μπρόκολο στο σπίτι βράστε το. Γιατί, συνδέεται με το διάστημα, γιατί έτσι λένε οι ειδικοί, από την NASA μπορεί με τον μπρόκολο να καταλάβουμε πού υπάρχει εξωγήινη ζωή. Communicate, no conversation.
δεν κατάλαβα. Πρέπει έχεις να λύσουμε δίκιο. Τα θέματα. Με συγχωρείς, δεν ήθελα. Συγγνώμη, όχι, έχεις πολύ δίκιο. Φαντάστηκα ότι. Υπογράφεις. Ναι. Είναι σαν να μου κάνει πρόταση γάμου. Δέχομαι. Πολύ ωραία. Ναι, yes, I do. I do. Κοίταξε να δεις. Σας κάσαν τα μπαλάκια και δεν μας βγάλατε ένα προσφαίρι. Ναι, πάμε. Άβραστο. Άβραστο. Ναι. Άρα πες και να υπάρχουν εδώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γενικά για την εκπομπή σας σήμερα τη βλέπω σαν εξωγήινος. Αλλά... Ρε, ακού... Συγγνώμη, πείτε μου λίγο. Πολύ, ζω εξωγήινος. Πολύ, είχαμε καιρό να κάνουμε φάρσα. Από την Κάρφωνα. Ναι, να σας πω κάτι. Θέλω να καταλάβω όμως τι έχει σημασία να καταλάβω τι συζητάμε. Κάναμε το happening. Αγγελική. Οι άλλοι, τίποτα. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αγάπη μου, συνεχίστε. Δεν ξέρω κι εγώ. Α, ωραία. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Πάντως, δεν θα παρεξηγηθούμε. Δεν θα παρεξηγηθούμε. Το happening. Ναι, είναι το happening. Μήπως... Πάτε από το κανάλι, έχει με κάποιον άνθρωπο τώρα τυχαία στο κοντρόλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα παρεξηγηθούμε. Μπορείτε να μας πείτε και ό,τι θέλετε. Το ζούμε ήδη. Εγώ δεν κατάλαβα με τον μπρόκολο. Εσύ ήσουν ακρικρή ο εξωγήινος. Ακούω τις λεπτές νότες σου. Τον έψαχνες, τον βρήκες. Α, ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί γιατί αυτή τη στιγμή ψάχνει το δικό του εξωγήινο. Μπράβο, αγόρι. Το μπρόκολο εντοπίζει την εξωγήινη ύπαρξη. Πώς? Από τη μυρωδιά βγαίνουνε οι εξωγήινοι. Άμα βράσεις... Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι αστείο, κουφό, κουφάθηκα. Είναι αλήθεια. Ναι, αποδεδειγμένο. Ο Γιάννης τρόμαξε, ο άλλος την άκουσε, χαιρετίσματα στο Πάλιρο. Τι άλλες, όλες οι μεγαλοκοπέλες θα τραγουδήσουν. Οι μεγαλοκοπέλες. Κάτσε. Κάτσε και παίζει τώρα εσύ που το παίζεις εύκολα. Έχετε βάλει... High five με επανένωση. Δεν είχαμε να πεις πείμα. High 3. Από τη μέρα που φύγες, ψηλά. Τον ήλιο έχω χάσει. Και πίσω η ενημέρωση Παλαμάκια. Έλα, έλα, να με τελειώσεις. Μεγάλη εντολή. Μόνο εσύ μπορείς. Επίσημα δεν έχουμε θέματα σαν κανάλι. Βγάλε ένα πακέτο απ' την καρδιά. Why, μάμι. Όχι πιο δυνατά. Ναι. Ανάψε τσιγάρο απ' τη φωτιά. Τα τραγούδια αυτά είναι της τάβλας. Συγγνώμη, Δέσποινα. Όλα ξαναρχίζουνε με μένα. Μπράβο, Ρένα. Όπου και να α, καλύτερη απ' τις τρεις. Τόση εμένα. Πώς να Νίκο μου, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Για σένα δουλεύω, Νίκο. Τι να κάνω, για σένα θα πεθάνω. Για σένα θα πεθάνω, τον έλεγχο μου κάνω. Τι να κάνω, για σένα θα πεθάνω. Για σένα θα πεθάνω, τον έλεγχο. Πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, αυτό είναι το μυστικό. Εδώ, στο κανάλι που είμαστε. Μεταξύ μας πρέπει. Τραγουδά. Τι να πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι για τη Φέη όμως. Δεν μπορεί να δίνει μόνο αυτή θέματα. Όχι, έχω τραγουδίσει, πάρει αποσπάσματα. Αλλά να κάνουμε κάτι για τη γυναίκα. Μήπως θέλει να δώσω συνέντευξη, όχι εγώ, η Αγγελική με μπλερ και αλλοιωμένη φωνή για να πει για τη σχέση του άντρα της με τον παρουσιαστή. Κοινωνικό. Κοινωνικό. Να κάνει αλλιώς το κοινωνικό. Α, ωραία. Στέλιο μου, είμαστε... Δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω. Είμαι εντάξει. Εχόρτασα. Είναι το 7 η ώρα το πρωί.
βάρη σκοροπίου μέσα στο τζιπ και θα κάνω πρόβα. Μην κάνεις έτσι, Βάσια. Τι να σας πω, λες και σφάζανε κότα. Οι τσιρίδες της κότας. Ποιος? Ήταν τα αυτοκίνητα δίπλα μου και λέγανε αυτή τρελάθηκε και πάει. Τελείωσε. Τραγουδούσε. Μια κότα που γκάριζε. Αυτό δεν ξέρω. Η κότα που γκάριζε. Εντάξει, δεν έχω χάλια φωνή. Έχω ωραία φωνή, αλλά δεν μπορώ τώρα. Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Έχεις και ωραία φωνή. Έχω ωραία φωνή, τι εννοείς. Θα τραγουδήσω. Είμαι έτοιμη. Όχι. Αχ, έχω τώρα χτυποκάρδι, μην κάνω σαν την κότα. Θα το πούμε κανονικά ολόκληρο το φεγγάρι ή θα είναι σε έκλειψη. Πώς θα γίνει. Ποιο φεγγάρι. Πες μου, φεγγάρι μου, τις νύχτες που γυρνά. Συνέστημα. Φεγγάρι μου, να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Ωραία θα το έλεγε σε μια μπουά. Για τον κοιτάζω. Χειροκροτάνε οι συγγενείς. Τι να την κάνω τη ζωή, δικιά μου αναπνοή, εσύς ο λόγος που ανασένω. Μπράβο. Μας πέθανε η Θεή, μας πέθανε. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Ο Αργυρός είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι, για ποιον δεν ξέρω. Έλα, δώσ' το λίγο. Δεν είχατε ούτε την τσίπα να το βρείτε καθαρό και μιλάει και ο Λιανός και η Βάνια. Δεν υπάρχει τίποτα καθαρό στην τηλεόραση. Ωραία πάσα. Σάτιρα ήτανε. Ω, θα με πούν σατυρικό, δεν μπορώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου άρεσε καθόλου που βάλατε. Έχω ερμηνεύσει πολύ ωραία τραγούδια. Μαέστρο, ντροπή. Και αυτά το είπα πολύ ωραία. Εγώ επίσης την κυρία Μαρινέλα τη συνάντησα. Τιέστο! Τρου, παίξε με τα νεύρα μου. Το κάνεις ωραία, παίξε κάτι. Μαρινέλα, ναι. Ωραία. Εγώ βρέθηκα σε μία πρεμιέρα παράσταση στο Παλάστο, σε πολύ ωραία παράσταση. Και λοιπόν, όπως καθόμουν, ακριβώς μπροστά μου έκασε η κυρία Μαρινέλα. Καταλαβαίνετε, έπαθα σοκ. Τη χαιρετάω λοιπόν, με χαιρετάει. Της λέω χίλια συγγνώμη που σας έχω καταστρέψει τα τραγούδια, αλλά σας αγαπώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι από την έκφραση ότι δεν το γνωρίζει. Και μου λέει, δεν πειράζει αγόρι μου, άμα τα λες με την ψυχή σου, αυτό έχει σημασία. Εσύ. Και υπάρχει ερώτηση, δεν μας βλέπει η Μαρινέλα, σε πείραξε, ειλικρινά δηλαδή. Τα φιλιά μου στην κυρία Μαρινέλα. Δεν το κάνω πάρα πολύ, το πάω την τρίχα όπως είναι η τρίχα. Δεν τι το πάω τους βγάζει. Θέλω να βάλω τα φρύδια μου. Και λέω τον Αργύρι, Αργύρι, θα μου βγάλει τα φρύδια. Δεν είναι εύκολο να στο βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Του λέω, ξέρει, μην εγώ λέω έξω σαν κλόουν. Όχι. Σαν κλόουν. Την έκανε κλόουν. Σταμάτα να τη βγάλω. Την είχε βάλει. Τι άλλο να κάνω πια για το μαράκι μου. Ακόμα και τα φρύδια τη έβγαλα. Ακόμα και τα φρύδια. Γιατί τι ειδικότητα έχει. Δύο πριν. Νομίζω, όπως βλέπετε, πέτυχε πάρα πολύ, πολύ καλά. Πολύ όλο έχει πετύχει το κόνσεπτ. Της βγάλαν και τα φρύδια, ε. Έχει μπει πειρασμός. Μπήκε και... Α, δε... αυτός μπήκε. Ο τελευταίος. Κομωτής μάγειρας πειρασμός. Αυτός τι ειδικότητα έχει ο νεαρός. Όχι, μου λέτε από το μυαλό σας. Υποδοχή σε μαγαζιά. Αλλά τι ωραία της το βγάλε. Το φρύδι δεν είναι εύκολο. Μην κάθεστε να σας το βγάζουνε. Όχι. Εδώ εγώ τη βάσκα την παρακαλάω τόσα χρόνια να τη βγάλω δυο τρίχες, δεν κάθεται. Ό,τι κι αν έχετε ακούσει είναι ψέματα. Δεν κάθεται.
Να τη χαίρεσαι. Με τον δάσκαλό μου, τον Κώστα τον Αγέρη, που είμαι πάρα πολύ τυχερή που ταξιδεύουμε μαζί στο Jazz. Με έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Ναταλή, κάνε μου μια χάρη. Επειδή υπάρχουν και άλλες εκπομπές που μας βλέπουν. Μίλες πολλές φορές για τον Αγέρη. Μίλες πολλές φορές για τον Αγέρη. Αγέρη. Αμάν πια. Γιατί θα μας βγάλουν. Βούκινο. Βουδούνια και θα μας βγάλουν βούκινο. Ότι χωρίζεται, ότι. Γιατί το έχει πει κανείς. Κάνετε ότι έχει εραστεί τον Αγέρη. Αγέρη. Και διάφορα τέτοια. Χριστός και Αγέρη. Μια συμβουλή έδωσα εγώ στην Ναταλή. Για να μην ξυπνάω πρωί και βλέπω πω και ακούω πράγματα. Μοιάζει αυτό που ξέρει ο άντρας. Πώς το πατά αυτό με μένα. Γιατί να ρωτήσω κάτι, γιατί ακούστηκε κάτι τέτοιο. Ο Παπανό, happy day, happy day. Α, εκτονέζω. Και αυτοί, παιδιά, όπως κάνουμε με τη ΦΕΗ που μας δίνει αποσπάσματα, κάνουν και αυτά δικά τους. Δεν πηγαίνει αλλιώς. Έτσι πάει η τηλεόραση. Η Ναταλή δεν είναι όμως κάθε φορά που πηγαίνει καλεσμένη, ακριβώς επειδή είναι παρουσιάστρια, είναι σαν να παρουσιάζει την εκπομπή. Δηλαδή εκεί μου φάνηκε ότι την παρουσίαζε. Μπράβο στην Ναταλή, big brother. Big brother. Να αυτής βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολός και το ναυτάκι. Και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Καλημέρα. Δεν ήταν σίγουρη. Ένα όμορφο χαμόγελο. Πού το? Ένα λουλούδι, λουλούδι, μια καλημέρα καρδιάς, καρδιάς, μπορούν να γλυκάνουν την ημέρα σας. Και όλα αυτά, επειδή έχετε τη δική μου καλημέρα. Σοκερδέ, σοκερέσα, σοκερδέ, σοκερδέ και... Ξανθιώτης. Ναι. Πολύ δυνατός. Θα πάει. Τι ωραίο. Άι, Λιλίλι. Δεν θυμάμαι τι είδε, ευτυχώς. Α, μπράβο, πώς σταμάτα. Πολύ καλή. Αυτό που κρατούσε τι ήτανε. Λουλούδι. Πολλά λουλούδια. Πολυλούλουδο. Πολύ μ' αρέσει. Ποια η κοπέλα. Εγώ τώρα, ας πούμε, πραγματικά τη θαυμάζω. Είμαι στα όρια της ζήλιας. Γιατί, ναι, όχι, είναι αλήθεια. Γιατί βλέπεις μπαίνει μέσα, δεν ήξερε αρχικά αν θα περπατήσει, ούτε θα πει καλημέρα, καλησπέρα, έκανε το κενό. Αλλά δεν την ένοιαζε ό,τι και να πει, γιατί ο σκηνοθέτης της την είχε σε κάθε δευτερόλεπτο. Ποιος, δεν καταλαβαίνει, γιατί δείχνουμε τον Κώστα, γιατί τον Κώστα. Γιατί δεν έχουμε σκηνοθέτη, λέει, μάλλον αυτό σκηνοθέτη. Για να σας πάω τώρα στην φοβερή αυτή η οικογένεια. Ναι, μία είναι η οικογένεια, η Kardashians, δεν υπάρχει άλλη. Ναι, όπως μπορούμε να δούμε και βλέπετε κι εσείς, η Kim θέλει να φτιάξει κοσμήματα από τα οστά της μαμάς της, Kris Jenner. Όταν σας λέω... Όλο αυτό το ερέθισμα δόθηκε τέλος πάντων μετά από μία επέμβαση που υποβλήθηκε η Kris Jenner σε αντικατάσταση της. Άλλαξε κόκαλα. Και πάνω λοιπόν σε αυτό είπε ότι στην αντικατάσταση του ισχύου έσβαλαν ένα κοκαλάκι, βάλανε ένα άλλο. Έτσι αλλά... λέει, αυτό θέλω να το κάνω. Και λέει, Κιμ, τι να το κάνω, τι να το κάνω, δεν το κάνω ένα κόσμημα. Συλλογική, 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 δεν πετάω τίποτα. Θυμάσαι όταν ήθελες να αποτεφρωθείς και η τέφρα σου να γίνει κολλιά για εμάς, ρώτησε τη μητέρα της μετά πετάχτηκε η Κλόε Καρντάσιαν. Και λέει, αυτή είναι υπέροχη ιδέα, απαντάει η Kris Jenner. Παιδιά, είναι του τρελού. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Ξελόγιασέ μ' απόψε που τα βλέπω θόλα. Να φύγω.
υπάρχει πουθενά. Τη αρέσει να μαλλιτήσει. Κι εγώ να με μάθει. Μπράβο! Ναι, αλλά αυτή έβγαλε ένα κοκαλάκι. Αυτή θέλει να τα κάνει γενικά. Γιατί δεν κατάλαβα το ρεπορτάζ. Γενικά να τα πουλάει. Μα όχι, για αυτήν. Α, όχι γενικά μπαίνω εγώ στο site και παίρνω με το γοφό της Τζένερ. Για λίγο, τύπο. Άλλαξε ολόκληρο αυτό. Το ισχύω. Το ρεπορτάζ το έχει η δικιά μας η Βάσκια η Μανέτα. Το ισχύω πάντως. Μπορεί να το μοιράσει τις κόρες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Σκουλαρίκι, ωραία. Αυτά είναι ένα μικρό κρεμαστό ανεπαίσθητο. Αλυσίδα στο πόδι και να χτυπάει το κόκαλό σου με τη μάνα σου. Είναι ωραίο. Απλά. Ας πούμε, εγώ από τη δική μου θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη σειρά. Limited edition. Μπορώ να πάρω και να βράσω και τις Ελληνίες πάνω, βέβαια, και να τα μοιράσω. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να εκτεθείς, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Εγώ ήμουν έτοιμος για όλα, δεν με ενδιαφέρει τι λένε για μένα καθόλου. Έχετε έτσι τη φήμη του ανθρώπου που είναι απόμακρος. Όχι τη φήμη, είμαι απόμακρος. Το επιβεβαιώ. Και λέει, λέει και τι δεν λέει και πάει λέγοντας. Μα κάποια μέρα θα δει πως φταίει και θα έρθει κλαίγοντας. Μπράβο ρε Γιώργο, καλή αρχή είναι με τον Γιαννιά νομίζω. Να σας πω κάτι, όταν μεγαλώσω ακόμα λίγο θέλω να γίνω Γιάννης Μπέζος. Στο κομμάτι αυτό που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, είναι αλήθεια. Και όταν σου λέω όλος την αλήθεια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παιδιά. Μπράβο στον κύριο Μπέζο.